A lot of soul. Με μια ξεχωριστή εκδήλωση διανθισμένη με πατριωτικά τραγούδια εγκαινιάστηκε εδώ στο Νοριακό Πνευματικό Κέντρο Μολάων έκθεση ιστορικών κοιμηλίων. Στην τελετή του αγιασμού προεξήρθη ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μονεμβασίας και Σπάρτης κ. Ευστάθιος. Παλαιότυπα από το 1493 έως το 1828, άρματα του 1821 και ελληνικές παραδοσιακές φορεσιές έχουν βρει τη θέση τους σε αυτόν εδώ το χώρο που θα παραμείνει ανοιχτός για το κοινό μέχρι την Τετάρτη 25 Μαρτίου. Διοργανωτές της αξέπαινης αυτής δράσης που λαμβάνει η χώρα στο πλαίσιο του εορτασμού της Εθνικής μας Επετείου, η Ιερά Μητρόπολη Μονεμβασίας και Σπάρτης και το νομικό πρόσωπο κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, πολιτισμού και αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας. Μαζί μας έχουμε την πρόεδρο του νομικού προσώπου, την κυρία Παναγιώτα Λιφέρη. Κυρία Λιφέρη, καταρχάς συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία, που είναι μια συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη. Πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία? Ναι. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω που για άλλη μια φορά είστε εδώ και καλύπτετε αυτή την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Πραγματικά αυτή η έκθεση που βλέπετε σήμερα ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Παναγιωτάτου Μητροπολίτη μας. Ζήτησε να συνεργαστούμε και εμείς πρόθυμα το κάναμε και κάναμε με πολύ αγάπη αυτή την προετοιμασία, γιατί πραγματικά όλα αυτά τα εκθέματα που βλέπετε εδώ είναι ανεκτήμητης αξίας, είναι όλα αυθεντικά, μας γυρίζουν πίσω στην δική μας πολιτιστική κληρονομιά, μας παραπέμπουν στους αγώνες των Ελλήνων το 1821 και όλο αυτό διοργανώθηκε και με αφορμή την διπλή γιορτή της Χριστιανοσύνης και του Έθνους που θα γιορτάσουμε σε λίγες μέρες. Συλλέκτης είναι ο κύριος Κατσαμπάνης? Ναι. Είναι ο κύριος Κατσαμπάνης από την Καλαμάτα, είναι ένας μανιώδης συλλέκτης, έχει αφιερώσει χρόνια πολλά και πολλά πολλά χρήματα για να μπορέσει να συλλέξει όλα αυτά τα αντικείμενα, είτε κοιμήλια, είτε όπλα, είτε παραδοσιακές φορεσιές, είτε χαρακτικά, τα οποία, όπως σας είπα, είναι ανεκτήμητης αξίας και αξίζει τον κόπο κάποια στιγμή να βρουν ένα μόνιμο χώρο για να μπορούν να εκτίθονται. Και απόψε, από ό,τι μας είπε ο κύριος Κατσαμπάνης, κάτι υπάρχει στα σκαριά, σε συνεργασία με τον Παναγιώτο τον Μητροπολίτη, για να δουλέψουν προς αυτή την κατεύθυνση. Η έκθεση αυτή μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή? Είναι μέχρι νομίζω 25, τι ώρες μπορεί να τις επισκέπτεται? Βεβαίως, είναι μέχρι και τις 25 του μήνα, θα είναι ανοιχτά 9 με 2 το πρωί και 5 με 9 το απόγευμα. Καλούμε λοιπόν όλο τον κόσμο, το βλέπετε ότι αξίζει τον κόπο, να περάσουν. Ο ίδιος ο κύριος Κατσαμπάνης θα βρίσκεται εδώ στο χώρο για να λύσει οποιαδήποτε απορία. Καλούμε λοιπόν όλους να περάσουν και να επισκεφτούν αυτή την πραγματικά ανεκτήμητη έκθεση. Ευχαριστούμε πολύ και συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε και εμείς για άλλη μια φορά και εσάς που είστε εδώ. Να είστε καλά. Μαζί μας έχουμε τον ίδιο τον συλλέκτη, τον κύριο Χρήστο Κατσαμπάνη. Κύριε Κατσαμπάνη, καταρχάς συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία. Μιλήστε μας για αυτή την έκθεση, τη δουλειά που έχετε ρίξει για αυτή, το πώς, τι είναι αυτό που σας κέντρισε στο να προχωρήσετε σε αυτή την ενέργεια. Η έκθεση, δεν θα σας μιλήσω για τα εκθέσεις, για τα εξέματα θα σας μιλήσω περισσότερο. Τα εξέματα είναι αγώνες μιας ζωής. Από εκεί και πέρα, από μικρό παιδί είχε αυτό το ενδιαφέρον να συλλέγω κάποια αντικείμενα με αναφορά στον ελληνικό πολιτισμό και ένα πάθος. Μια μανία και ένα πάθος. Το οποίο βεβαίως μου κόστησε αυτό το πράγμα, αν θέλετε, και οικονομικά, αλλά μου έδωσε όμως αντίστοιχα την αγάπη που έχω και που νιώθω αυτό και την ικανοποίηση. Έτσι, δίνεις και παίρνεις τη ζωή. Ταξιδέψατε σε όλη την Ελλάδα, φαντάζομαι, γιατί δεν είναι μόνο Πελοποννησιακά. Ναι, ναι, είχα την ευκαιρία. Εγώ εργαζόμουν και στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμάτα. Ήμουν ο προπομπός και είχα την ευκαιρία να ταξιδεύω σε όλη την Ελλάδα. Και σε καθημερινή βάση, δηλαδή ερχόμουν εδώ να κάνω μια θεατρική παράσταση ή μια εργασία εδώ πέρα νωρίτερα, ερχόμουν δύο μέρες νωρίτερα και συνέλεγα πληροφορίες για αντικείμενα παλαιότερων εποχών, κυρίως και ρούχα, βιβλία, παλαιότυπα, έγγραφα, τέτοια πράγματα. Και αυτά που βλέπετε εδώ σήμερα, ό,τι βλέπετε είναι παλιό, αυθεντικό. Οι φορεσιές είναι από, μπορώ να πω, κάποιες από το 1750 και μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα.
Έχετε έναν ειδικό χώρο που τα συλλέγετε? Όχι, όχι, όχι. Δεν έχω στο σπίτι, μέσα τα οποία είναι συγκεντρωμένα και άμα μου δει ευκαιρία, όπως εδώ με κάλεσαν, ας πούμε, μπορώ να πάω να τα έκθεσω. Θα υπάρξει κάποιος μόνιμος χώρος? Είναι δύσκολο αυτό το εγχείρημα. Γίνεται μια κουβέντα με τη Μητρόπολη εδώ, με τον Μητροπολίτη, αν υπάρξει, να υπάρξει ένας χώρος και να μπουν αυτά τα πράγματα. Εγώ από την πλευρά μου αδυνατό να το κάνω για οικονομικούς λόγους, γιατί όλα αυτά, αν τα μείνουν σε ένα χώρο έτσι όπως είναι εκτεθειμένα, θα καταστραφούν. Χρειάζονται φροντίδα και... Σίγουρα, συντήρηση. Και συντήρηση. Ναι. Θέλει και κόστος και αυτά. Υπάρχει δυσκολία από την πλευρά μου. Δηλαδή, έχω βέβαια χρήματα, αλλά δεν έχω τη δυνατότητα. Θα τα συντηρώ, αν θέλετε, και βιολογικά, πόσο θα αντέξω να τα συντηρώ εγώ. Κάποια στιγμή. Πρέπει να βρουν τη θέση. Να βρουν τη θέση. Και αυτά μόνο κάποιος φορέας. Έχει γίνει αυτή η κουβέντα με τη Μητρόπολη. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε. Δεν είναι εύκολο όμως έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. A lot of soul.